Η εστίαση, όπως και ο τουρισμός, όπως και ο χώρος της ψυχαγωγίας, είναι χώροι που θα δεχθούν ένα πολύ μεγάλο Μάλιστα. πλήγμα έως ότου βρεθεί επιτέλους αυτό το εμβόλιο το οποίο όλοι περιμένουν. Έως Άρα ότου μας βρεθεί λέτε το εμβόλιο, μια πρέπει να οικογένεια με αλλάξουμε πέντε τις με τρία παιδιά καθημερινές δεν μπορεί. συνθήκες. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Θέλω πάρα πολύ να πιστέψω για την ασφάλεια του εμβολίου. Είμαι από αυτούς που κάναν το εμβόλιο. Παρόλο που είχα πολλές εσωτερικές αμφιβολίες. Πρέπει όμως να σας πω ότι αισθάνομαι μας έχουν πιάσει κάποιοι λίγο κορόιδα εδώ. Παραγγείλαμε 16 εκατομμύρια εμβόλια. Εμβολιάστηκαν 360.000. Διάφοροι ειδικοί που μας λέγανε ότι πρέπει να γίνει το εμβόλιο, ότι για να φτιαχτεί ένα τείχος κατά της γρήπης, θα πρέπει να εμβολιαστούν 2 με 3 εκατομμύρια. Τελικά εμβολιάστηκε το 10% από αυτό το τείχος που πρέπει να χτίσουμε. Και τελικά καμία γρήπη δεν υπήρξε. Υπήρξε κάποια γρήπη, αλλά όχι τίποτα τρομερό. Έχει η ελληνική κυβέρνηση σκεφτεί τη διερεύνηση του τι τελικώς ακριβώς συνέβη με αυτό τον φοβερό πανικό, με τη φοβία που αναπτύχθηκε ότι αν δεν εμβολιαστούμε θα βρεθούμε οι μισοί στα νοσοκομεία ή ξέρω εγώ ασθενείς έστω στο σπίτι μας. Εξετάζουν το ενδεχόμενο εδώ να έχει πέσει ένα μεγάλο παγκόσμιο παραμύθι για να βγάλουν κάποια λεφτά.